Η ρουτίνα, βήμα προς κυριολεκτικό βήμα για να εξαφανίσουμε τη κυλούμπα σε 30 μέρες. Ξυπνάμε το πρωί, τι τρώμε, τόστ? Όχι, έχουμε πει σκουπίδια. Πρωινό δεν τρώμε σκουπίδια. Τι θα πιούμε, καφέ? Ούτε καφέ θα πιούμε. Θα πιούμε το λιποδιαλυτικό ρόφημα της επίπεδης κοιλιάς. Παιδιά, μου στέλνετε φωτογραφίες που έχετε πάει και έχετε στύψει ολόκληρα λεμόνια μέσα στο ρόφημα. Αυτό δεν κάνει, δεν πίνεις χυμό λεμόνι, βάζεις 4 σταγόνες λεμόνι. Οπότε, παίρνεις ένα ποτήρι και ρίχνεις 4 σταγόνες λεμόνι, λίγο αλατάκι, ελάχιστη κανέλα, ελάχιστο κουρκουμά και είναι έτοιμο το να κατέβεις και το πίνεις. Τώρα, θες 30 λεπτά για να πιείς τον πρώτο σου καφέ. Οπότε, σε αυτό το 30 λεπτό, καλό είναι να βγεις έξω στο μπαλκόνι, να σε χτυπήσει λίγο ο ήλιος. Τώρα, όταν σε χτυπάει ο ήλιος, ενεργοποιείται το σώμα σου, ρυθμίζεται και ο μεταβολισμός σου και γίνεται η σύνθεση της βιταμίνης D. Όσο περισσότερο χτυπάει το σώμα σου, τόσο καλύτερο. Με το βρακί ή ακόμα και χωρίς το βρακί, πολύ καλό. Αν δεν υπάρχει ψυχή, εγώ το κάνω μερικές φορές. Εντάξει, να σε χτυπήσει από πάνω μέχρι κάτω ο ήλιος. Δεν γίνεται να είμαστε καλυμμένοι. Δεν σε χτυπάει ο ήλιος. Πέρασε η μισή ώρα που ήτανε και ήρθε η ώρα να πιούμε τον πρώτο μας καφέ. Στον καφέ δεν βάζουμε τίποτα. Δεν βάζουμε γάλα, δεν βάζουμε ζάχαρη, δεν βάζουμε βλακίες. Το μόνο που θα βάλουμε είναι καφέ. Εντάξει, καφέ και καφέ και καφέ. Τώρα, πιούμε το καφέ μας σκέτο και μετά θα πάρουμε ένα μπουκάλι νερό και θα ρίξουμε μέσα άλλες 4 σταγόνες λεμόνι και άλλο θαλασσινό νερό. Θα τα ανακατέψουμε και θα τα πίνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που έχει ήλιο να μην μου είστε τέζα και μην μου πάθετε τίποτα. Εάν ζαλίζεσαι, εάν σε πιάνουν οι πίνες, εάν δυσκολεύεσαι με την τουαλέτα, δεν ενυδατώνεσαι σωστά. Πρέπει να ενυδατώνεσαι σωστά, ειδικά τώρα που έχουμε καλοκαίρι και ειδικά τώρα που έχουμε τη φάση λιποδιάλυσης. Ωραία. Οπότε πίνουμε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά από 2 ώρες περίπου θα πιούμε το δεύτερο μας καφέ το σκέτο. Και θα κρατήσουμε ένα τρίτο καφέ σκέτο που συνήθως δεν το πίνουμε, να το πιούμε μετά για να χάσουν πιο γρήγορα. Εντάξει, τώρα οι καφέδες σε συνδυασμό με το ρόφημα και το νερό τι θα κάνουν, να σκοτώσουν την πείνα και θα μας κάνουν να μπούμε στη φάση νηστείας και αφαγίας πολύ πιο γρήγορα. Έτσι ώστε να αρχίσει να μπουστάρει τη αυξητική ορμόνη και έτσι ώστε να μπουσταριστεί ο μεταβολισμός. Έχουμε αυξητική ορμόνη που υπερδιαγείρεται, κάνει καλό στο δέρμα και βοηθάει και ρίχνει το ζάχαρο. Okay. Μαζί με την νηστεία πάλι θα πέσει το ζάχαρο. Οπότε το να φέρνει τ' άλλο είναι ένα ντόμινο εφέ. Μπαμ, ξεκινάμε την νηστεία μας και απ' την άλλη έχουμε το σώμα πάντα θέλαμε. Εντάξει, και έναν ενεργοποιημένο μεταβολισμό. Οπότε ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο και φτάνει το μεσημεράκι που ήρθα να φάμε το πρώτο μας γεύμα. Τι θα φάμε στο πρώτο γεύμα? Καρμπονάρα. Το μυαλό σου και μια λίρα. Δεν θα φάμε καρμπονάρα, εντάξει. Θα φάμε ξίδι. Ξιδάκι, εντάξει, ξιδάκι. Ένα σφινάκι ξίδι, βιολογικό μυλόξιδο. 10 λεπτά πριν το πρώτο μας γεύμα, για να προετοιμαστούμε και να δημιουργήσουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ της φάσης νηστείας και της φάσης σύντησης. Δεν γίνεται εσύ να απλά να πιεις το ξίδι, να μην πιεις ξίδι και να απλά να φας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, εντάξει. Οπότε, ξίδι οπωσδήποτε. Εάν είσαι έξω, προσπάθησε να βρεις λεμόνι ή κάπως να βρεις ξίδι, είναι πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Μετά, πάμε να φάμε το πρώτο μας γεύμα. Θα φάμε πρωτεΐνη σαλάτα. Ωραία, πρωτεΐνη σαλάτα. Καλαμάκι με σαλάτα ή οποιαδήποτε από τις συνταγές μου. Ακολούθησέ με στο Instagram αν δεν το κάνεις ήδη. Στο Instagram ποστάρουμε όλες τις συνταγές. Ακολούθησέ τις για να βοηθηθείς. Οποιαδήποτε συνταγή και αν φας σαν πρώτο γεύμα είναι πολύ καλή επιλογή. Μετά, ήρθε η ώρα του snack. Στο snack μπορούμε να φάμε καμιά πουτίνγκα πρωτεΐνης, έτσι όπως τη φτιάχνουμε εμείς σπιτικά, ζελέ, μηδέν θερμίδες ή μια μπάρα δημητριακών. Όχι μπάρα πρωτεΐνης, μπάρα δημητριακών. Εντάξει. Και πάμε μετά στο δεύτερο γεύμα, το οποίο είναι το βραδάκι. Τώρα το βραδάκι δεν θα φάμε, μπορούμε να φάμε ένα πιάτο της αρεσκίας μας και θα χάσουμε. Εντάξει. Τώρα, εάν φας τσιτ, πρέπει να φας το μυλόξιδο πριν το τσιτ, 10 λεπτά πάλι, για να επιβραδυνθεί η απορρόφηση της τροφής και της ζάχαρης που έχεις φάει, για να μην γίνει λίπος. Εντάξει. Οπότε, κάντε αυτό για 30 μέρες και στο τέλος του 30ημέρου θα έχεις το σώμα πάντα ήθελες. Τώρα, εάν θες παραπάνω πληροφορίες για το 30ημέρο challenge, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram και επίσης να πατήσεις το προφίλ μου και να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου, που έχουμε το challenge και τρέχει και μπορείς να το κάνεις δικό σου και να χάσεις ακόμη πιο γρήγορα. Εάν θες πιο γρήγορα αποτελέσματα, πάτα το link.